θέλετε να σας βάλουμε μια ταμπέλα, να ξέρετε, αν θέλετε να βάλετε ταμπέλα, να ξέρετε ότι όπου βρούμε ό,τι είναι του ΣΥΡΙΖΑ που πολεμάει τον Ολυμπιακό, είμαστε εναντίον. Αν θέλετε ταμπέλα, λέμε εμείς από εδώ. Είμαστε ενάντια σε ό,τι πολεμάει τον Ολυμπιακό. Και ο πόλεμος που δέχεται ο Ολυμπιακός από την κυβέρνηση αυτή, του Κοντονή και των υπολείπων, έτσι, και τα πραξικοπήματα που γίνονται εναντίον του Ολυμπιακού εδώ και δύο χρόνια, σε αυτά είμαστε αντίθετοι. Έτσι, για να είμαστε ακριβείς και να είστε κι εσείς ακριβείς. Όπως δεν είσαστε ακριβείς, όπως και επίσης θα θέλαμε σαν κρατική τηλεόραση να μιλάτε με την ίδια ευκολία που κατηγορείτε ή προσπαθείτε να βάλετε ταμπέλες σε ό,τι έχει σχέση με τον Ολυμπιακό, να μιλάτε με την ίδια ευκολία και για αποδεδειγμένα καταδικασμένους, έτσι, λαθρέμπορους, παιδόφιλους από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είναι, δεν θα σας κατηγορήσει κανείς. Άλλο που φοβάστε το ξύλο. Γιατί με τον Ολυμπιακό να το λέτε, δεν τρέχει τίποτα, δεν φοβάστε τίποτα προφανώς. Εκεί, άμα πείτε ό,τι έχει αποφανθεί, όχι από την κοιλιά σας που όταν είναι για τον Ολυμπιακό τα λέτε από την κοιλιά σας, να πείτε την πραγματικότητα. Δεν τη λέτε καν. Έτσι πουτάνες. Τα άρεσε. Ναι, όχι, αυτό τους αρμόζει. Δεν γίνεται να βγάζει. Μπράβο, είδες που δεν βρίζεις. Να βγάλουμε, να βγάλουμε. Και μέχρι εδώ. Να βγάλουμε, την... επειδή λένε για, πραγματική, για εγκληματικές οργανώσεις, σας τα είπε και ο Κούγιας. Στο δικαστήριο, δεν τα είπε. Ούτε από εδώ, ούτε από πολύ εκεί. Πολύ σωστά. Βγαίνει ο Κούγιας στο δικαστήριο και τι λέει. Τι λέει. Εδώ πέρα. Την αλήθεια. Μου φαίνανε χαρτιά από εισαγγελείς. Για πες ένα παράδειγμα. Δηλαδή. Να καταλαβαίνω. Να σου πω εγώ ένα παράδειγμα. Ναι, λοιπόν, ένα χαρτί δηλαδή. Ναι, όχι, να σου πω εγώ του Κούγια, του Κούγια του κάνανε. Ναι, ναι, ναι. Του λέγανε, του πηγαίνανε του Κούγια ένα χαρτί. Ένα χαρτί, μπράβο. Ένα χαρτί το οποίο και καλά περιείχε κάποιες απομαγνητοφωνήσεις. Και καλά. Ναι, ναι, όχι. Αυτό να καταλαβαίνω. Ναι, 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 ναι. Το και καλά. Όχι, όχι, θα σου πω εγώ. Πάνε στον Κούγια. Θα σου πω εγώ. Πάνε στον Κούγια ένα χαρτί και λέει, εδώ λένε θα σε δίνουν, θα σε κάνουν, θα σε κάνουν, θα σε σκοτώσουν. Ποιοι αυτοί, τα βάζει ο Κούγια. Χωρίς να έχει ακούσει. Χωρίς να έχει ακούσει τη συνομιλία. Όχι, έχει ακούσει, όχι. Το χαρτί. Το χαρτί, μπράβο. Άσε το χαρτί εκεί. Το χαρτί, του πάνε ένα χαρτί. Είναι και τσαπού. Πάνε ένα χαρτί, του λέει, κοίτα. Εδώ κοίτα τη γράφει και τέτοια. Αυτά είναι από μαγνητοφωνήσεις. Άσε με να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτά είναι από μαγνητοφωνήσεις της κασέτας που λέγανε, που από μαγνητοφωνήσαμε κάποιους Ολυμπιακούς. Ωραία. Που λέγανε για σένα και κοίτα εδώ πάνε να σε σκοτώσουν, να σου κάνουν να σε δείξουν. Ωραία. Και το παιδί αυτό γίνεται Τούρκος ο Κούγιας. Τα έλεγε εναντίον του Ολυμπιακού και αυτά. Φτάνει ο καιρός να ακούσει όμως τις κασέτες. Τις κασέτες. Και ακούει την κασέτα την κανονική και λέει, ρε παιδιά. Δεν είπαν τίποτα εδώ. Τι είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εκεί. Ναι. Δεν έχουν πει τίποτα εδώ. Δεν έχουν πει τίποτα εδώ. Τι με βάλατε και εμένα σε μπελά. Ναι. Και κάτι λέει ότι την αλήθεια. Ότι όλο αυτό. Η δίθεν εγκληματική οργάνωση τώρα, είναι κατασκευή του πατέρα σε συνδυασμό με τον Τογιάκο. Τον Παναθηναϊκάκια, δεν ξέρω. Τον ψηλό. Τον ψηλό, τον Παναθηναϊκάκια που λέγανε. Ντογιάκος ο ψηλός. Και σε άλλες περιπτώσεις τον έχετε ακούσει. Λοιπόν, είναι κατασκευασμένο. Ο πατέρας τι έκανε. Πήγαινε, ας πούμε, ενώ ήξερε ότι άμα ξέρω εγώ ότι θα πάω να στήσω, ας πούμε, τον Τάκη σε μια συνομιλία, πάω εγώ με τα τηλέφωνα ανοιχτά, κάθομαι με τον Τάκη και του λέω αλλά ντάλλον, κάποια στιγμή θα πει και ο Τάκης. Δηλαδή και από απορία να απαντήσει. Θα δηλαδή, τη συράψουν. Ναι, ναι, πήγαινε να τη συράψουν. Ναι, ναι. Ήξερε, άκου τώρα, ο πρωτεργάτης της διαπλοκής και του μαγειρέματος και της πουστιάς και όλη αυτή της εγκληματικής οργάνωσης, κατά συνέπεια, τραβήχθηκε απ' έξω με την προστασία μαρτύρων. Αυτά που κάνει αυτός τα χρέωσε σε άλλους με την υποστήριξη του δικαστικού λειτουργού και με το λοδόχους κατώτερους. Και το κάνανε είτε αστυνομικούς είτε δικαστικούς. Και τους έλεγε τι να κάνουνε με σκοπό να κατασκευαστεί και να σύνεται ο Ολυμπιακός. Και ο πρόεδρός του. Και ο πρόεδρός του, μήπως και απογοητευτεί και φύγει και αφήσει το ποδόσφαιρο στα μπουρδέλα τα άλλα. Στο να έλεος, το κάνουν στο έλεος του ρημαδιού. Του ρημαδιού, ναι, του κάθε φορτωμένου επενδυτή με μελισανίδη, παύλα, ναι. Αλαφούζου κτλ. Ναι. Δεν λέω για τον άλλο να πάνω, έχουμε δει το ευρώ του. Για να είμαστε δίκαιοι, έτσι αυτό θέλανε να κάνουν. Αυτό επιχειρούν να κάνουν. Τα είπε ο Κούγιας. Βέβαια οι δημοσιογράφοι δεν την αναπαράγουν. Να χαλάσουμε τώρα τη μαγιά. Έτσι, τίποτα γαργάρα από εκεί. Για να καταλάβει ο κόσμος του Ολυμπιακού τι γίνεται.